Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού μας καναλιού Εξόνιο, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε ένα ταξίδι, σε ένα όμως πολύ μακρινό και μυστηριώδες ταξίδι, στον Νότιο Πόλο και συγκεκριμένα στην Ανταρκτική, για να ψάξουμε και να ανακαλύψουμε μαζί κάποια τεράστια μυστήρια που κρύβονται εκεί πέρα. Θα ασχοληθούμε με τούνελ ψηλά, σαν τον πύργο του Άιφελ που έχουν ανακαλυφθεί όπως ισχυρίζονται κάποιοι ερευνητές, θα δούμε κάποιο θρίλερ στην Ανταρκτική, θα εξετάσουμε πώς χάνονται κάποιοι επιστήμονες σε κάποια αναπάντεχη ανακάλυψη που έγινε εκεί πέρα και θα μελετήσουμε φίλες και φίλοι μαζί κάποια αρχαία πόλη που κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει, βρίσκεται κάτω από την Ανταρκτική εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, αιώνες, χιλιετίες. Για να πάρουμε όμως φίλες και φίλοι τα πράγματα με τη σειρά. Έχει γίνει λόγος για σύραγγες τόσο ψηλές όσο ο πύργος του Άιφελ που ανακαλύφθηκαν κάτω από τα στρώματα πάγου της Ανταρκτικής. Αυτό είναι συγκεκριμένο ο τίτλος της Online Daily Mail UK ο οποίος δεν απέχει καθόλου από αυτό που περιγράφει. Ας δούμε λοιπόν πώς και με ποιο τρόπο έγινε αυτή η ανακάλυψη, τι είναι αυτά τα τούνελ και σε ποιο συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες. Μια ομάδα Βρετανών επιστημόνων ανακάλυψε σύραγγες κάτω από ένα στρώμα πάγου στην Ανταρκτική οι οποίες είναι τόσο ψηλές όσο είναι σχεδόν ο πασίγνωστος πύργος του Άιφελ. Ο εντοπισμός έγινε από ερευνητές διαφόρων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Exeter, Newcastle, Bristol, Edinburgh, York και το British Antarctic Survey χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και ραντάρ από το ειδικά τροποποιημένο αεροπλάνο Twin Otter που πέταξε πάνω από το φύλλο πάγου με την ονομασία Φίλχνερ Ρόουν στη Δυτική Ανταρκτική. Το ραντάρ από το αεροπλάνο καθώς και οι δορυφορικές φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι οι κορυφογραμμές και οι κοιλότητες στην επιφάνεια του στρώματος πάγου αντιστοιχούσαν σε σύραγγες που βρίσκονταν στη βάση του. Ακούστε φίλες και φίλοι, έχει τρομακτικό ενδιαφέρον το βρετανικό αεροσκάφος Antarctic Survey Twin Otter που σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει από μακρισμένο περιβάλλον διέθετε ειδικό εξοπλισμό ραντάρ που παρήχε στους επιστήμονες δεδομένα σχετικά με τη γη, τον πάγο και τη θάλασσα πάνω από την οποία πέταξε. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Exeter, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τεράστια κανάλια πάγου κάτω από ένα πλωτό φύλλο πάγου σε ύψος 820 ποδιών, περίπου 250 μέτρα είναι αυτό το ύψος, ενώ τα κανάλια είναι σχεδόν τόσο ψηλά όσο ο πύργος του Άιφελ, όπως προανέφερα, ο οποίος φτάνει λίγο περισσότερο από 987 πόδια, δηλαδή περίπου 300 μέτρα και εκτείνονται εκατοντάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της υφαλοκρηπίδας του πάγου. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι σύραγγες πιθανότατα σχηματίστηκαν από νερό που απελευθερώνεται από το λιώσιμο των πάγων το οποίο ρέει κάτω από το στρώμα πάγου πάνω από τη γη και στον ωκεανό. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι το νερό κινούνταν κάτω από τον πάγο σε συγκεντρωμένα κανάλια παρόμοια με τα ποτάμια ενώ πριν την ανακάλυψη πίστευαν ότι το λιωμένο νερό έρεε κάτω από τα φύλλα πάγου σε πιο ομοιόμορφα λεπτά συνεχή φύλλα. Η βρετανική ομάδα θα χρησιμοποιήσει τις νέες αυτές γνώσεις σχετικά με τις σύραγγες κάτω από τον πάγο για προβλέψεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της ροής του νερού των φύλλων πάγου ...και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Οι ερευνητές φίλε και φίλοι δημοσίευσαν την εργασία για τη δουλειά τους... ...στο επιστημονικό περιοδικό και εφημερίδα Nature Geoscience. Συνεχίζοντας τώρα θα εξετάσουμε το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στην Ανταρκτική... ...όπου επιστήμονες χάνονται σε μια αναπάντεχη περίεργη ανακάλυψη. Μετά από δεκαετίες γεωτρήσεων... Τον Φεβρουάριο συγκεκριμένα του 2012, μία δεκαετία πριν, Ρώσοι επιστήμονες κατάφεραν επιτέλους να τρυπήσουν το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής για να αποκαλύψουν τα μυστικά μιας μοναδικής λίμνης, της λίμνης Βοστόκ, που βρίσκεται κάτω υπό παγετό, που ήταν σφραγισμένη εκεί τα τελευταία 20 ολόκληρα εκατομμύρια χρόνια ...σύμφωνα με το sputniknews.com. Η γεώτρηση σταμάτησε σε βάθος 3.768 μέτρων... ...όταν έφτασαν στην επιφάνειά της. Η λίμνη Βοστόκ αποτελεί τη μεγαλύτερη... ...από το θαμμένο δίκτυο λιμνών της Ανταρκτικής... ...και επίσης μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο. Η ανακάλυψη των κρυμμένων λιμνών της Ανταρκτικής... ...τη δεκαετία του 1990 πυροδότησε μεγάλο ενθουσιασμό στους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Μερικοί πιστεύουν ότι το κάλυμα πάγου πάνω και στις σάκρες έχει δημιουργήσει μια υδροστατική σφράγιση με την επιφάνεια που εμπόδισε το νερό της λίμνης να διαφύγει ή οτιδήποτε άλλο να μπει μέσα. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η λίμνη θα μπορούσε να αποκαλύψει, ακούστε, νέες μορφές ζωής για να δείξει πώς εξελίχθηκε η ζωή πριν από την εποχή των παγετώνων. Είναι δε πιθανό φίλε και φίλοι να προσφέρει μια γεύση ε, του ποιε είναι οι συνθήκες για ζωή που ενδεχομένως υπάρχουν σε παρόμοιες ακραίες συνθήκες στον Άρη και στο φεγγάρι του Δία, την Ευρώπη. Απίστευτο έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια απάντηχη ανακάλυψη. Μόλις ολοκληρώθηκε, η τρύπα άρχισε να αναβλύζει κάτι σαν χλιαρός αέρας, σαν η λίμνη που βρισκόταν από κάτω να ξεφυσούσε με ανακούφιση και χαρά που επιτέλους τη βρήκαν. Η δική ομάδα επιστημόνων τοποθέτησε μηχανήματα που μετρούσε τη θερμοκρασία του αέρα που έβγαινε αρχικά λίγο-λίγο αλλά σταδιακά όλο και περισσότερο Μέσω της κάμερας που ήταν τοποθετημένη στο τρυπάνι, οι Ρώσοι μπορούσαν να βλέπουν τι υπήρχε σχεδόν 4 χιλιόμετρα από εκεί που πατούσαν. Υπήρχε καθαρό κρυστάλλινο νερό, όμως πέρα στις άκρες της λίμνης, τριγύρω διέκριναν κάτι που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε παραλία, η οποία πλαισιωνόταν από ένα βουνό βράχων που σκεπαζόταν από στρώμα πάγου. Έμοιαζαν με πύργου που χάνονταν μέσα σε σύννεφα. Φοβερή εικόνα, έτσι, κάντε εικόνα στο μυαλό σα, φίλε και φίλοι. Εκείνο που πραγματικά εντυπωσίασε το κέντρο ελέγχου ήταν πω υπήρχαν ανοίγματα σαν σπηλιέ ανάμεσα στα βράχια πολύ συγκεκριμένου σχήματο, σαν αψίδε που ίσω οδηγούσαν κάπου βαθύτερα. Ανάμεσα σε αυτά τα πιθανά τούνελ υπήρχαν κάτι σαν φιγούρε. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον εδώ πέρα φαίνονταν να ήταν λαξευμένες και θύμιζαν ανθρώπινες μορφές. Έμοιαζαν να φυλούν τις πύλες, τα ανοίγματα, τα οποία έφταναν ως τη μέση των αγαλμάτων που ήταν σκαλισμένα στο βραχώδες βουνό. Θα μπορούσε εύκολα κάποιος να τα παρομοιάσει λόγω του μεγέθους τους με εκείνα στο ναό Καρνάκ βόρεια του Λούξορ στην Αίγυπτο, μόνο που δεν ήταν Αιγυπτιακά, στο μυαλό του υπεύθυνου ήρθαν εικόνες από Ινδουιστικούς θεούς συγκεκριμένα. Φώναξε αμέσως έναν Ινδό επιστήμονα που ήταν σε άλλο σημείο. Όταν αυτός κοίταξε την οθόνη δεν αναγνώρισε κάποια από τις μορφές, αλλά επιβεβαίωσε πως είχαν κάτι από την Ινδική τεχνοτροπία. Για κάποιο λόγο σκέφτηκε μήπως ανήκαν σε λεμούριους σω το μέρο ήταν κάποια αρχαία απικία των Λεμούριων. Φίλε και φίλοι, εδώ πέρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, όλο και πιο απίστευτο όλο αυτό που εξετάζουμε. Δεν πέρασε πολλή ώρα από την τελική διάνοιξη και η τρύπα χιλιόμετρων που είχαν σκάψει τα γεωτρύπανα άρχισε να απλώνει και να φαρδένει. Ο πάγος γύρω της έμοιαζε να λιώνει απότομα και να γκρεμίζεται σε κομμάτια που έπεφταν μέσα στην τρύπα η οποία όλο και μεγάλωνε. Λες και η λίμνη έπαιρνε βαθιά ανάσα από, το νέο αέρα της επιφάνειας σαν να ήθελε αυτοί οι δύο χρόνια απομονωμένοι κόσμοι να έρθουν σε ισορροπία. Έτσι μια πιο ποιητική προσέγγιση. Όλοι οι παραβρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν δεξιά και αριστερά πανικόβλητοι νομίζοντας ότι ο πάγος σπάει και θα τους ρουφήξει όλους μαζί με τα μηχανήματα και φοβόταν ότι θα τους πνίξει στο παγωμένο νερό όπου θα τους βύθιζε, μέχρι που ξαφνικά σταμάτησε. Είχε σχηματιστεί ένα πηγάδι με διάμετρο περίπου 6 μέτρων. Ώρες μετά, αφού όλη η επιστημονική ομάδα βεβαιώθηκε ότι η τρύπα είχε σταθεροποιηθεί και δεν θάνηγε περισσότερο, αποφασίστηκε να κατεβάσουν ένα ντρόουν. Προσέξτε τώρα, όταν αυτό έφτασε και ξεπέρασε τα 3 χιλιόμετρα βάθους, έχασε κάθε επαφή και βούλιαξε στο παγωμένο νερό της λίμνης. Στη συνέχεια ζητήθηκαν εθελοντές που θα ήθελαν να κατέβουν για να πάνε να δούνε τι βρίσκεται εκεί κάτω. Βρέθηκαν δύο που είχαν σαν χόμπι τον αλπινισμό Φορώντας τώρα ειδικό θερμικό εξοπλισμό κατέβηκαν με σχοινιά με ένα ειδικό κανό να τους ακολουθεί κραμασμένο σε άλλο σχοινί προκειμένου να μην μπουν στο παγωμένο νερό που η θερμοκρασία του υπολογιζόταν γύρω στους μείον 50 βαθμούς. Αρκετή ώρα μετά ακούμπησαν στην επιφάνεια της λίμνης το κανό και ανέβηκαν πάνω του. Κοπηλάτησαν αργά αλλά σταθερά τα χρόνια του έβγαιναν σαν σύννεφα καπνού, κοιτούσαν ολόγυρα με θαυμασμό και με έκπληξη, φυσικά. Ό,τι έβλεπαν το μετέδιδαν οι κάμερε που είχαν δεμένε στα κεφάλια του, αλλά μόνο για μερικά μέτρα. Όσο απομακρύνονταν από την τρύπα, η επικοινωνία παρουσιάζε παράσιτα, ω που διακόπηκε εντελώ. Οι δύο εθελοντέ ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκαν να επιστρέψουν πίσω. Παραδόξω, ο φόβο δεν φόλιαζε μέσα του προχωρούσαν σαν μαγεμένοι σε ένα κόσμο που έμοιαζε εξωγήινος. Πάγοι δημιουργούσαν στοές σαν κρίσταλοι τοποθετημένοι να σχηματίζουν δεδαλώδεις διαδρομές. Πλησίαζαν προς την παραλία. Ο αέρας ήταν πεντακάθαρος και αναζωογονητικός. Μάλλον δεν είχε ακόμα αναμειχθεί με τον εξωτερικό αέρα της επιφάνειας. Όταν έφτασαν στην παραλία άφησαν το κανό και διστακτικά αποφάσισαν να μπουν σε μια σπηλιά στο άνοιγμα που ήταν το κοντινότερό τους. Είδατε φίλε και φίλοι ότι κάποιες φορές υπερισχύει το ερευνητικό πνεύμα αντί του φόβου. Και έτσι πρέπει πολλές φορές. Προσπάθησαν τώρα να ανοίξουν τους φακούς αλλά δεν λειτουργούσαν. Γιατί άραγε. Παραδόξως ήταν ολοφότινα παντού. Τώρα το πρόσεξαν και όσο προχωρούσαν στο εσωτερικό της σπηλιά, τα τυχώματά της σαν να φωσφόριζαν αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν από πού ερχόταν το διάχυτο φως ούτε μπορούσαν να προσδιορίσουν για ποιο λόγο η θερμοκρασία εκεί μέσα ήταν αρκετά ανεκτή δεν πάγωναν και δεν τουρτούριζαν από το κρύο ένιωθαν πολύ γαλήνια ήρεμα και φιλόξενα σαν να βρίσκονταν σε φιλικό σπίτι η τύχη ήταν τεχνητή και λαξευμένοι ή ακόμα και ζωγραφισμένοι με παραστάσεις από όντα που έμοιαζαν ανθρώπινα αλλά με αρκετά χαρακτηριστικά από την Ινδική κουλτούρα χωρίς να είναι Ινδικά. Τι έχετε να πείτε φίλες και φίλοι γι' αυτό. Ποιοι έφτασαν εκεί πέρα και ζωγράφισαν παραστάσεις στους στίχους όντα που μοιάζουν με ανθρώπινα αλλά δεν είναι και ακριβώς ανθρώπινα. Κάποιοι που ασχολούνται με την καλλιέργεια και τη γεωργία, άλλοι με την άρδευση, άλλοι με τα αστέρια και τους πλανήτες. Ξεχώρισαν το ηλιακό μα σύστημα. Μάλιστα πρόσεξαν πως ανάμεσα στον Άρη και το Δία υπήρχε ένας ακόμα πλανήτης. Εκεί που στη θέση του σήμερα υπάρχουν μόνο αστεροειδείς. Ένας πλανήτης που καταστράφηκε. Πιο ψηλά Υπήρχαν και άλλα όντα που έμοιαζαν σαν να επιβλέπουν μέσα σε παράξενες οβάλ κάψουλες και πύρινα άρματα που έμοιαζαν με ασπίδες. Επιπλέον υπήρχε μια περίεργα διακοσμημένη καμπύλη που ένωνε τη γη με τα μακρινά όντα. Αυτά όλα φίλε και φίλοι τα είδαν ζωγραφισμένα έτσι. Σε ένα επόμενο άνοιγμα είδαν κάτι σαν κυβότιο. Το πλησιάσαν με περιέργεια. Ήταν ξύλινο και είχε πάνω του μια σφραγίδα με τη χιτλερική σβάστηκα. Ξαφνιάστηκαν φυσικά, κοιτάχτηκαν, κοίταξαν πιο πέρα. Το παρακλάδι της του Άς ήταν φορτωμένο με πολλά κυβότια, πράγματα και αντικείμενα που προέρχονταν από τους ναζί. Γίνεται φίλες και φίλοι όλο και πιο ενδιαφέρον. Είδαν ακόμα και μια μηχανή με το καλάθι στο πλάι, με ένα αυτόματο παρατεταμένο μέσα φαίνονταν σαν να τα άφησαν μόλι πριν λίγο. Δεν υπήρχε πουθενά ίχνο αν και από την εποχή του Χίτλερ είχαν περάσει περισσότερο από 50 χρόνια. Μια γνωστή θεωρία έρθει στο μυαλό του εντωμεταξύ ότι οι Γερμανοί Ναζί μπορεί να έχτισαν μια μυστική βάση στην Ανταρκτική ήδη από τη δεκαετία του 1930, ειδικότερα στη λίμνη Βοστόκ, την οποία αξιοποίησαν σαν απόρθητο φρούριο προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κι όμως είπε ο ένας από τους δύο και συνέχισε ότι δεν έχτισαν καμία βάση. Απλά ανακάλυψαν με κάποιο τρόπο τα ερείπια ενός αρχαίου πολιτισμού και τα παραγέμισαν. Πολλά τώρα από τα κυβότια όταν τα άνοιξαν είδαν πως περιείχαν οπλισμό. Σε ένα άλλο χώρο βρήκαν ράμπες και ράγες με βαγόνια που μέσα τους είχαν βόμβες για βομβαρδιστικά Προχώρησαν παραπέρα και σε μια μεγάλη αίθουσα βρήκαν τεράστια μηχανήματα που έμοιαζαν με τεράστια γυάλινα κλουβιά γεμάτα με κάποιο υγρό. Θα μπορούσαν να είναι ε, κάτι σαν τεχνητή αμνιακή σάκη όπως το περιέγραψαν. Κάτι έγραφαν στο, στο, πλα, στο πλάι αλλά δεν ήξεραν να διαβάζουν γερμανικά. Μόνο κάποιες προφορικές κουβέντες για να μπορούν να συνεννοηθούν σαν τουρίστες αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω και να πούν τα νέα τους στην υπόλοιπη ομάδα που είχε χάσει τα ίχνη τους και σίγουρα θα ανησυχούσαν. Μπήκαν στο κανό αλλά δεν βρήκαν ποτέ το σκηνή που θα τους ανέβαζε πάνω. Φυσικά δεν βρήκαν ούτε την τρύπα από την οποία κατέβηκαν. Γύρισαν πίσω στην παραλία και μπήκαν σε ένα άλλο σπήλαιο με σκοπό να ζεσταθούν και να σκεφτούν ένα τρόπο να βγουν έξω. Σίγουρα θα υπήρχε. Από εκεί που μπήκαν οι Ναζί. Στην περιπλάνησή τους φίλες και φίλοι έβρισκαν όλο και περισσότερα, κυρίως άγνωστη τεχνολογία που δεν ήξεραν σε τι μπορούσε να χρησιμεύει. Περιπλανήθηκαν αρκετά, πρέπει να ήταν μερόνυχτα, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ακριβώς πόσο. Τρέφονταν με μπόλικες ποσότητες μέλι που είχαν βρει ανάμεσα σε κονσέρβες με διάφορα φαγητά που όμως πολλά από αυτά φυσικά και προφανώς είχαν χαλάσει. Ευτυχώ είχαν βρει ξερά φασόλια και κάτι κατσαρόλε που τα μαγείρευαν αφού πρώτα τα μούλιαζαν. Η γεύση τους είχε αλλοιωθεί αρκετά, ωστόσο τρογόντουσαν. Είχαν βρει επίση αποξηραμένο κρέα και άλλα τρόφιμα που διατηρούνταν σε καλή κατάσταση. Αλλά πώς ανακουβαλούσαν μαζί τους μέχρι να βρουν την έξοδο, έτσι. Μήνες μετά βρέθηκε το φαγωμένο πτώμα του, ενό εθελοντή να επιπλέει όταν το περισυνέλεξε ένα παγοθραυστικό. Επάνω του βρήκαν σημειώσεις από όσα είδε και έζησε το τελευταίο διάστημα κλισμένες σε ένα διάβροχο φάκελο. Είχε χαρτογραφήσει τα περάσματα μέχρι και το σημείο της εξόδου είχε γράψει από εκεί που πιθανόν να μπήκαν να ναζί με υποβρύχια. Δυστυχώς κανείς δεν μπορούσε να αποφανθεί πού μπορεί να βρισκόταν αυτό το μέρος ή τουλάχιστον έτσι είπαν. Ούτω ή άλλω κανεί δεν πίστεψε την ιστορία του. Ο άλλο εθελοντή δεν βρέθηκε ποτέ. Η διευρυμένη τρύπα από την οποία κατέβηκαν στη λίμνη Βοστοκ έκλεισε ύστερα από μια χιονοθύλα. Κανεί ποτέ δεν μίλησε για αυτή την ιστορία, λέγεται. Τελικά φίλε και φίλοι, τι γίνεται βάσει όλων αυτών που ανακάλυψαν εκεί πέρα κάτω. Μήπως υπήρχε κάποια αρχαία πόλη κάτω από την Ανταρκτική. Κάποιοι κάνουν λόγο για μια πόλη που ονομάζεται Κειονά. Η γη, λένε, δεν είχε πάντα τη σημερινή θέση στις Ιππήρους και το γνωστό αξονά της στις 23,5 μοίρες περίπου σε σχέση με την εκλειπτική. Όπως είναι γνωστό υπήρξαν πολλές αλλαγές στη γεωλογική ιστορία, μερικές από αυτές τόσο βίες που έστρεψαν τις παλιές τροπικές περιοχές σε μανδύες συνεχούς πάγου. Ένα παράδειγμα είναι ένα πολύ γνωστό γεγονός ότι η έρημος της Σαχάρας ήταν μια θάλασσα και ότι δεν υπήρχε πάγο στον νότιο πόλο. Σε όλο τον κόσμο υπήρξε μια δραματική αλλαγή του κλίματος που πιθανότατα δεν ήταν αργή όπως λέει η επιστήμη αλλά ήταν σχετικά γρήγορη, ίσως ξαφνική, ως αποτέλεσμα της λεγόμενης πλημμύρα. Στον Καναδά φίλες και φίλοι έχουν βρεθεί απολυθωμένα υπολύματα φοινικό δέντρα με άθικτα φρούτα, ενώ βρέθηκαν πλήρως κατεψυγμένα δάση κάτω από το συμπαγές πάγο του νότιου πόλου. Αποτελούν παραδείγματα σοβαρής και ενδεχομένως ξαφνικής αλλαγής της χερσαίας ιστορίας του κλίματος και της γεωλογίας. Τα πάντα άλλαξαν κάτι υπήρχε από εκεί κάτω και άλλαξε. Η αλλαγή θα είχε προκληθεί από την επίδραση ενός ή περισσότερων ουράνιων σωμάτων στον πλανήτη μας, όπως συνέβη στη δευτεροβάθμια εποχή. Τα τελευταία νέα των κοσμικών σοκ στη Γη χρονολογούνται μόλις πριν από περίπου 12.000 με 13.000 χρόνια, όταν δύο θραύσματα ενός πλανήτη που λείπει ανάμεσα στις τροχές του Άρη και του Δία, όπου βρίσκεται η σημερινή ζώνη αστεροειδών και που ερευνητές υποθέτουν και ονομάζουν φαέθων έπεσαν στον πλανήτη μας δημιουργώντας την παγκόσμια πλημμύρα η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τη διάσημη καταστροφή της Ατλαντίδας σε μία μέρα όπως επιβεβαίωσε και ο Πλάτωνας στους διαλόγους του. Ορισμένες άλλες θεωρίες μιλούν επίσης για μια ακραία αλλαγή του κλίματος λόγω των μεγάλων αλλαγών στον ήλιο και λόγω της ακτινοβολίας από το γαλαξιακό κέντρο που συμβαίνει κυκλικά. Ό,τι και αν συνέβη, αυτή η μεγάλη αλλαγή του κλίματος σήμαινε το τέλος της εποχής των Μαμούθ από την ξαφνική κατάψυξη. Ό,τι και αν συνέβη φίλες και φίλοι, αυτή η μεγάλη αλλαγή του κλίματος σήμαινε το τέλος της εποχής των Μαμούθ από την ξαφνική κατάψυξη της Σιβηρίας και των δυτικών περιοχών της Αλάσκας στο βόρειο ημισφαίριο καθώς και της Ανταρκτικής. Το ζήτημα που μας απασχολεί τώρα είναι στο νότιο ημισφαίριο. Για παράδειγμα, ο Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρεται σε συνομιλίες που είχε με Αιγύπτιους ιερείς κατά την επίσκεψή του στη χώρα του Νείλου στο δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του. Οι ιερείς τον ενημέρωσαν για 341 γενιές βασιλιάδων και του είπαν ότι εκείνη την εποχή ο ήλιος είχε αλλάξει τέσσερις φορές θέση. Δύο φορές ο ήλιος διέγραψε στον ουρανό ένα μονοπάτι που δεν είναι συνηθισμένο και δύο φορές έμεινε εκεί. Κατά τους προηγούμενους αιώνες αυτή η γραφή του Ηρόδοτου αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης διαμάχης. Εάν μια περιστροφή και μια μετάβλητη τροχιά της γης είναι σταθερά όπως θα ξέρουμε, τότε κάποια αρχαία γραπτά δεν μπορούν να ερμηνευτούν, Αλλά μήπως η γη βίωσε μια φυσική αλλαγή άξονα σε άγνωστες περιόδους. Αιγυπτιακά κείμενα επιβεβαιώνουν επανειλημμένα και στεναρά ότι ο νότος γίνεται βοράς και η γη κλείνει προς τα εμπρός ή ότι τα αστέρια δεν ζούσαν πλέον στα δυτικά αλλά εμφανίστηκαν στα ανατολικά. Επίσης οι Αιγύπτιοι γνώριζαν πολλά ονόματα για τον Ανατολικό Ήλιο και το Δυτικό Ήλιο. Είναι αυτές οι περιγραφές μόνο ενδείξεις μια έντονης περιστροφικής κίνησης σαν μια περιστρεφόμενη κορυφή ή μήπω περιγράφουν ακόμη και τις πολλαπλές κλίσεις που υπέστη η γη. Λέγεται ότι κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής βρίσκεται μια χαμένη πόλη που ονομάζεται καϊόνα ή καώμα, ξαφνικά παγωμένη από αυτές τις βίες πλανητικές αλλαγές που μόλις σας περιέγραψα φίλες και φίλοι. Από όσο γνωρίζουμε ήταν ο πιο προηγμένος πολιτισμός στη γη, πολύ μεγαλύτερος από τους Σουμέριους, τους Αιγύπτιους, τους Μάγια και τους Σίνκας. Και παρόλο που δεν υπάρχουν σημαντικές αναφορές σε αυτή τη μυστική πόλη, το γνωρίζουμε χάρη στα μηνύματα των δασκάλων του υπόγειου κόσμου που μας λένε ότι συνδέεται με το μυστήριο της πόλης των Κεσάρων και την πιθανή παρουσία του δισκοπότηρου. Αυτός ο υπέρατος γρίφος αρκούσε για να παρακινήσει τον Χίτλερ να στείλει φιλόδοξες αποστολές σε αναζήτηση αυτών των μυστικών. Γιατί η ναζιστική Γερμανία ψάχνει για το δισκοπότηρο στην Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην Ανταρκτική. Μήπως κάτι ήξεραν, μήπως κάτι ήξερε ο Χίτλερ και την Καϊόνα. Κάτω από την Ανταρκτική υπάρχουν πολλά μυστικά και μερικά θα μπορούσαν να έχουν αποκαλυφθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά αν τα έχουν ανακαλύψει τότε είναι φανερό πως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στον πληθυσμό του πλανήτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άραγε, ανήκουν όλα αυτά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας με λίγο από μύθου αρχαίων πολιτισμών και λίγο από σύγχρονη μυθοπλασία ή μήπω θα μπορούσαν να αποτελούν ψήγματα από μία χαμένη αλήθεια. Ποια είναι η γνώμη σας φίλες και φίλοι. Αφήστε μας τα συμπεράσματα και τις απόψεις σας σε σχόλια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. <σχεδοί>